Αλλά σιγά σιγά και μία μέρα πριν την καθιερωμένη Πέμπτη που έβγαινε το βράδυ αργά η εκπομπή, με φώναζε στο γραφείο του ιδιοκτήτης του σταθμού ο Φίλιππας Βριώνης, παρουσία του Μάκη Διαμπασολιά, του διευθυντή σταθμού, και μου έλεγε όχι το ένα και όχι το άλλο. Αφού λοιπόν με διαβεβαιώνεις ότι δεν υπάρχει λογοκρισία, να σου πω πώς έχουν τα πράγματα. Καταρχήν, πρέπει να ευχαριστήσω δεκάδες εκατοντάδες μπλόκερ και εσένα φυσικά, που εδώ και ένα διήμερο έχει ξεκινήσει μια αληθινή μαραθώνια ενημέρωση σε όλη τη χώρα για τα πραγματικά αίτια αυτής της εκπομπής. Αυτό που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη είναι κάτι που το περίμενα, αλλά δεν είχα την πεποίθηση ότι θα συμβεί τόσο γρήγορα. Οι παρεμβάσεις στην εκπομπή ήταν συχνές και πάρα πολλές εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, από την εκπομπή μου σταμάτησε μια μεγάλη έρευνα για την Τράπεζα Πειραιώς, για τις offshore εταιρείες που χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης της Τράπεζας Πειραιώς, ο κύριος Σάλλας, με συγγενικά του πρόσωπα, που με μια διαδικασία πολλών και διάφορων τρόπων κατηγορείται από το Reuters και η έρευνα αυτή θα έβλεπε το φως της δημοσιότητας στον Τσό Τσαράχνης. Με φώναξε ο ιδιοκτήτης του σταθμού και μου είπε: με το Σάλλα δεν μπορώ να τα βάλω, γιατί χρωστάω πάρα πολλά λεφτά στην Τράπεζα Πειραιώς. Το κατάπια. Εγώ στα μάτια αντιλαμβάνομαι τις ισορροπίες. Συγγνώμη, δεν θα έβγαινε το θέμα επειδή χρωστάει η ιδιοκτησία του σταθμού, δηλαδή πνίγει το θέμα με λίγα λόγια και συνεχίζει. Θα του έδωσε και η Πειραιώς καμία διαφημισούλα, κανένα τέτοιο. Όχι μόνο έδωσε διαφημισούλα, έπνιξε το σταθμό στη διαφήμιση. Το ίδιο έκανε και η Εθνική Τράπεζα, το ίδιο έκανε και η Eurobank, το ίδιο έκανε και οι ασφαλιστικές εταιρείες, με κυρίαρχη την ασφαλιστική εταιρεία Μινέτα, που επί 4 εβδομάδες έκανα έρευνα. Το θυμάμαι αυτό, το παρακολουθούσα κιόλας. Ξαφνικά λοιπόν με φώναξε. Γιατί είχες βγάλει και με την ασπίση το θέμα εσύ, το σωστά. Με το Ζωμιάδη. Με φώναξε λοιπόν πάλι στο γραφείο του για πολλωστή φορά ο Μάκης Γιομπαζολιάς, υποψήφιος βουλευτής με τη Δημάρ, εγκατεστημένος στο κανάλι από τον Φώτη Κουβέλη, παρουσία του ιδιοκτήτου του σταθμού του Φίλιππα Βριώνη και μου είπε: ασφαλιστικές εταιρείες τέλος, γιατί οι διαφημιστικές εταιρείες μας έχουν στείλει καταιγίδα διαφημίσεων. Το κατάπια και αυτό. Αλλά ξέρεις, και τι θα παίζετε, συγγνώμη, δηλαδή όχι το ένα, όχι το άλλο, τι θέματα θα αναδείξετε. Θα δεις και παρακάτω. Είπαμε όχι λογοκρισία, ε. Όχι καθόλου, ελεύθερα. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε παρεμβάσεις από το Σάλλα, ούτε από την Εθνική Τράπεζα. Ούτε μη δω διαφημίσεις του Σάλλα. Δεν παίρνουμε διαφημίσεις. Στο ραδιόφωνο, στα μάτια. Δεν παίρνουμε διαφημίσεις. Προχωράμε λοιπόν και ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορούσε ένα πολύ επώνυμο προϊόν είναι από την εταιρεία Unilever, την ΕΛΑΗΣ. Το γνωστό ντοματοπορτό Πουμαρό, μια πολύ σοβαρή καταγγελία, συνέντευξη, ότι βρέθηκαν ακατάλληλα προϊόντα, δηλαδή μια σερβιέτα, μέσα σε ένα Πουμαρό. Δεν παίχτηκε το θέμα αυτό, γιατί μου είπαν ότι η ΕΛΑΗΣ έχει γεμίσει με διαφήμιση το σταθμό. Συγγνώμη, μέσα στο Πουμαρό, αυτό που χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές και μαγειρεύουν. Βεβαίως. Η συνέντευξη είναι στη διάθεσή σου. Βεβαίως. Υπήρχε σερβιέτα, υπάρχει άνθρωπος που σας το καταγγέλει αυτό. Βεβαίως. Επώνυμα. Και δηλαδή ούτε αυτό που είναι θέμα υγείας, δηλαδή κόπηκε. Το πνίγουμε για να έρθει η ΕΛΑΗΣ, φυσικά να βάλει καμία διαφήμιση. Ακριβώς. Στο έξτρα παίζει νομίζω η διαφήμιση. Παίζει. Δεν υπάρχει κρατική διαφήμιση στα μάτια που να μην παίζει στο σταθμό. Αυτό βεβαίως έχει οδηγήσει το σταθμό σε μία πρωτοφανή εξάρτηση από τις διαφημιστικές εταιρείες. Τα πράγματα όμως δεν σταμάτανε εδώ. Έχουμε έναν γαλάζιο βουλευτή, ο οποίος πήρε 20 χρυσές λίρες για να κάνει το διορισμό μιας οικογένειας στο παιδί της και το θέμα αυτό κόπηκε με παρέβαση στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί τον βουλευτή αυτή τον ετοιμάζουν για υποψήφιο δήμαρχο ενός μεγάλου δήμου που βρέχεται από θάλασσα. Κόπηκε και αυτό το θέμα. Συγγνώμη, πήρε ο βουλευτής λίρες. 20 χρυσές λίρες. Να διορίσει κάποιο νέο σε μια εργασία. Εδώ συνέβη το απίστευτο και όμως αληθινό. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή μου, ενώ είχε μονταριστεί, σου μιλώ για την προπροηγούμενη Πέμπτη, με το όνομα του βουλευτή να ακούγεται, ξαφνικά έγινε παρέβαση στο μοντάζ, δεν ξέρω από ποιους, και στο όνομα του βουλευτή μπήκε αυτό το χαρακτηριστικό μπιπ. Δεν ακουγόταν το όνομα του. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι αν εγώ κάθομαι και δέχομαι τέτοιες ομές παρεμβάσεις που δεν τολμούν να τις κάνουν ούτε στο Αφγανιστάν, δεν έχει νόημα να βγαίνω και να κοροϊδεύω τον κόσμο. Δεν έχει νόημα να συνεχίσεις να. Εδώ συνέβη όμως και κάτι το εξωφρενικό, το οποίο με οδήγησε να σηκώσω τα χέρια ψηλά και να τους πω, κύριε, εγώ Καραγκιόζης δεν μπορώ να συνεχίζω να γίνομαι. Παρουσιάσανε πειραγμένες δημοσκοπήσεις.
Στο Δήμο της Αθήνας έγινε μια δημοσκόπηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τον καθηγητή Πανά, που έδειχνε τη Χρυσή Αυγή 7 μονάδες μπροστά. Εντάξει, αυτά είναι για γέλια η Χρυσή Αυγή, κύριε Σπύρο. Τώρα μην κορυδευόμαστε όλοι. Όλοι γνωρίζουμε, είναι στο 16-17 στις πραγματικές δημοσκοπήσεις. Όσοι ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία, με τα blogs και με αυτά, γνωρίζουμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι στο 17 και δεν υπάρχει ταβάνι για τη Χρυσή Αυγή. Μιλάτε για πανελλήνιο ποστό. Εγώ σας μιλώ για το ποσοστό που μετρήθησαν οι υποψήφοι όλων των κομμάτων για το Δήμο της Αθήνας. Η Χρυσή Αυγή λοιπόν ήταν μπροστά με 24%. Σαφώς στην Αλφαθηνών που στον Άγιο Παντελήμονο πρώτη ήταν παντού. Και δεύτερος ήταν ο Δένδιας με 19%. Η δημοσκόπηση λοιπόν πειράχτηκε μπροστά στο γραφείο του Μάκη Γιομπαζολιά και παρουσιάσαν τη Χρυσή Αυγή δεύτερη. Τους είπα λοιπόν, εγώ τέτοια καραγκιουζουλίκια δεν δέχομαι. Με φώναξε ο ιδιοκτήτης του σταθμού και μου είπε ότι έχει πάρα πολύ σοβαρές φορολογικές και ποινικές εκκρεμότητες. Δεν μπορεί να τα βάλει με τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να τα βάλει με το Μέγαρο Μαξίμου και θα πρέπει να τον κατανοήσω για να λειτουργήσω και να λειτουργήσω όπως ο υπόλοιπος δημοσιογράφος. Αυτά τα λεγόμενα, κύριε Σπύρο. Κύριε Σπύρο, ο διοκτήτης έχει ένα σταθμό για να μπορεί να φοροδιαφεύγει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να κάνει τις δουλειές του και να πνίγει θέματα και να μένει στο απειρόβλητο. Εντάξει, και καλά κάνατε, αλλά εμένα οι πληροφορίες μου είναι άλλες, κύριε Σπύρο. Γιατί δηλαδή, οι πληροφορίες μου είναι από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν πληροφορηθήκαν ότι ο κύριος Βριώνης έκανε δεκτό τον αίτημά τους και από την πλευρά της Δημάρ, ανοίγαν σαμπάνιες ότι σταμάτησε η εκπομπή, γιατί εσείς καλούσατε μέχρι και τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο, βουλευτές, δίνατε βήμα στον κόσμο. Μα τον καλούσα επειδή είναι αρχηγός ενός κόμματος κοινοβουλευτικού. Καλά κάνατε και τον καλούσατε. Τον έχει ψηφίσει 500.000 κόσμο τον κύριο Μιχαλολιάκο. Δεν πήγε με πραξικόπημα στη Βουλή. Εννοείται ότι ενοχλούσε το κάλεσμα του. Πράγματι, έτσι είναι. Εμένα πληροφορίες μου λένε ότι συγκεκριμένα, και θα πω και το όνομα γιατί δεν κρύβομαι εγώ πίσω τα μικρόφωνα, το κύριο Μουρούτης έκανε την παρέμβαση, ούτως ώστε να κοπεί η εκπομπή σας. Ο κύριο Μουρούτης είναι η τέταρτη φορά που κάνει παρέμβαση. Πρέπει να σας πω ότι και σε μια προηγούμενη εκπομπή που διατηρούσα στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα με τον ίδιο τίτλο. Άρα επιβεβαιώνω τις πληροφορίες μου. Απολύτως. Όπως το λέτε είναι, με φώναξε το γραφείο του Μάκη Γιομπαζουλιά, ο οποίος διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Κουβέλη, θέλει να είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής, και μου είπε ότι δέχεται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις από τον Κουβέλη να ελαχιστοποιήσουμε τη φωνή της Χρυσής Αυγής, γιατί ξεσηκώνει τον κόσμο. Εντάξει, ο κύριος Γιομπαζουλιάς, μην του ρίχνουμε και ευθύνες, διότι εκτελεί ιδιοκτησίας εντολές του Βριώνη. Εντάξει, για να είμαστε και εντάξει, θέλω να σας πω όμως ότι όποιος διατηρεί λίγο την αξιοπρέπειά του, παραιτείται και φεύγει. Εγώ θέλω εντάξει, να πιστεύω. Μπορεί να μην έχει άλλα σπόρους, είναι η δουλειά του. Εντάξει, εγώ δεν τον παρέξω τον κύριο Γιομπαζουλιάς. Όχι, πρέπει να σας πω τρεις συντάξεις. Παίρνει τρεις συντάξεις από το δημόσιο. Από την εφημερίδα, ηλεκτροτυπία που ήταν. Από την ΕΡΤ. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Λέω ότι ο καθένας όμως δεν θα πρέπει να κοροϊδεύει τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ανέχομαι να κάνει τον τηλεθεατή ο ιδιοκτήτης του σταθμού και να τηλεφωνεί ως Νικολάου και να βρίζει υπουργούς για να μην το χρεωθεί κάποιος δημοσιογράφος. Εγώ ξέρετε πού στεναχωριέμαι και πού προβληματίζομαι. Σταμάτη, φίλε, συνάδελφε. Με αυτό το κατάντημα που έχουν οδηγήσει τη χώρα μας 5 καναλάρχες. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε πατριωτισμό, πουλάνε δίθεν ελευθεροτυπία, αλλά φημώνουν το ένα θέμα μετά το άλλο και φημώνουν. Μα κύριε Σπύρο, αυτά είναι γνωστά. Οι 5 καναλάρχες. Εδώ ο κύριος Μπόμπολας πήγε και πήρε τα λεφτά από τα έργα τώρα που πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός και τα εγκαινίασε και δεν ξεκίνησε κανένα έργο φυσικά. Πήρε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά και πήγε και τα άρχισε στο Μέγκα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Τα ξέρουμε την παρουσία όλων των καναλαρχών. Όπως λέτε. Ξέρουμε ποια θέματα αναδεικνύουν, ό,τι τους συμφέρει αναδεικνύουν, ό,τι δεν τους συμφέρει δεν τα πνίγουν. Και γι' αυτό κόψανε και τις εκπομπήσεις. Γιατί σας πω τώρα, ο ιστός ήταν Σαράχνης δεν ήταν μια εκπομπούλα τυχαία. Είχε βγάλει θέματα. Είχε βγάλει την ασπίση του Ψωμιάδη, είχε βγάλει τη Μινέτα. Έχει βγάλει και πτήρια. Πάμε και πιο πίσω. Έχει βγάλει πολλά θέματα ο ιστός Σαράχνης. Ναι, αλλά μια περιέργως την επόμενη μέρα αυτά τα θέματα γινόντουσαν διαφημίσεις για το σταθμό και με σποτάκια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εγώ λοιπόν, σταμάτη, φίλε συνάδελφε, σε αυτόν τον οχετό παραπληροφόρηση του τηλεθεατή, του αγνού τηλεθεατή, δεν μπορώ να συμμετέχω. Να σου πω που ήταν η κορονίδα, η αφορμή που δεν δέχτηκα προχτές την Πέμπτη, την μέρα που μας πέρασε την Πέμπτη, να παίξει η εκπομπή μου. Εγώ θα παρουσίαζα το ρατσιστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή υπέρ των Ελλήνων. Έχουμε ακούσει για το αντιρατσιστικό, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Η Χρυσή Αυγή λοιπόν συνέταξε ένα νομοσχέδιο υπέρ των Ελλήνων, που το ονόμασε νομοσχέδιο προστασίας της πατρίδας. Θα παρουσίαζα λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο. Δεν το δεχτήκανε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε εκπομπές που να αλλίωναν τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων,
Επειδή πρέπει να σου ομολογήσω ότι ο Άκης Παυλόπουλος έχει φτιάξει ένα δυνατό δελτίο, το αποκαλυπτικό, με πολύ ηχηρή και ισχυρή παρέμβαση. Έγκυρος δημοσιογράφος, καλός δημοσιογράφος ο Παυλόπουλος. Καλός, αλλά δυστυχώς στα μάτια λόγω της ανεργίας ανέχεται πράγματα που πρέπει να σου πω ότι τραυματίζουν την 20χρονη πορεία του. Ανέχεται κοιλίδες και μπαίνουν στο δημοσιογραφικό του κουστούμι που δεν ξέρω γιατί το κάνει. Όλοι έχουν ανάγκη τα χρήματα, και εγώ έχω τρία παιδιά και εγώ έχω μια οικογένεια, αλλά είναι πολύ περισσότερο η αξιοπρέπεια και η νοημοσύνη ενός ανθρώπου να μην σπηλώνεται παρά το να εισπράττει 3, 4 και 5 χιλιάδες ευρώ. Δεν ξέρω γιατί ανέχεται να παρουσιάζει πειραγμένες δημοσκοπήσεις. Τι να κάνουμε τώρα που η Χρυσή Αυγή προηγείται, τι να κάνουμε που στις δημοσκοπήσεις που μας φέρνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο είναι δεύτερο κόμμα Πανελλήνια και πρώτο κόμμα στην Αθήνα. Και κύριε, ο σταθμός δέχεται να τις πειράζει. Η Χρυσή Αυγή είναι πρώτο κόμμα, διότι οι πολιτικές αυτές που κάνουν στο λαό οδηγούν τον λαό προς τη Χρυσή Αυγή. Και η Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο στο 17. Όσο η αγορά πεινάει, όσο ο κόσμος πεινάει, θα ανεβαίνουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Όσο γίνονται ομές παρεμβάσεις να σταματήσουν εκπομπές που βγάζουν βουλευτές της Χρυσής Αυγής, πάλι θα ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω και στο Μαξίμου πώς το έχουν φιλοσοφήσει έτσι και κάνουν τη μία γκάφα μετά την άλλη και έτσι ανεβάζουν τη Χρυσή Αυγή. Αν θέλουν να την ανεβάζουν, δεν θα κάνουν αυτά, δεν θα κάνουν αυτά πράγματα. Και φτάσαμε λοιπόν στην προηγούμενη Δευτέρα, που πάλι στο γραφείο της Διοκτησίας του Φίλιπ Αυριώνη, παρουσία του Διευθυντή, με φώναξαν και μου είπαν την Πέμπτη. Προχτές δηλαδή, πρέπει να πάρεις άδεια, δεν θα μπορέσει να κάνεις ζωντανή εκπομπή, θα παίξουμε μία επανάληψή σου. Αυτό το διάβασα στο Δημοτικό Σαφάρι εγώ. Έτσι είναι, γι' αυτό ασχολήθηκα με το θέμα. Γιατί μάθαμε ότι θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο που καταθέτει η Χρυσή Αυγή υπέρ των Ελλήνων. Τους εξήγησα εγώ ότι δεν δέχομαι να παίξετε επανάληψη. Οφείλω να παραιτηθώ. Πρέπει να σας πω ότι δεν απολύθηκα. Παραιτήθηκα από τον Σταθμό. Και σας τιμάει αυτό, κύριε Σπίνο. Σας τιμάει που παραιτηθήκατε. Είναι δύσκολη η αγορά έξω. Δύσκολο να βρουν ακόμα και δημοσιογράφοι δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει. Θα πάω σε ένα πάγκο λαϊκής αγοράς και θα πουλάω παντόφλες. Θα πάω σε ένα σουβλατζίδικο και θα τελείω σουβλάκια. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κοιτώ τα παιδιά μου στα μάτια και να τους λέω ότι ο πατέρας σας δεν είναι Καραγκιόζης και δεν είναι δοσύλλογος της πληροφορίας. Θέλω να σου πω στα μάτια ότι εγώ δεν κατηγορώ κανένα συνάδελφο που παραμένει στο έξτρα και δέχεται αυτό το παιχνίδι της παραπληροφόρησης. Σου είπα προηγουμένως ότι ο Άκης ο Παυλόπουλος είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Η ανάγκη όμως της αγοράς τον αναγκάζει να παραμένει εκεί. Κύριε Σπίνο, επειδή είσαστε έγκυρος δημοσιογράφος και χρόνια δημοσιογράφος, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα με αυτή τη συνομιλία που κάνουμε για τις ομές παρεμβάσεις που καλύπτουν τους δημοσιογράφους, τους καναλάρχες από φορολογικές παραβάσεις, από χρέη προς το ΙΚΑ. Από ασφαλιστικά και από λαθρεμπόριο. Από λαθρεμπόριο. Από λαθρεμπόρια, όπως μας λέτε. Δηλαδή, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα πλέον. Εντάξει, κοίταξε, σταματή, οι επιχειρηματίες. Δηλαδή, να πούμε και τι βλέπει ο κόσμος έξω. Δηλαδή, μας πασάρουν τα δελτία ειδήσεων, οι εκπομπές, οι πολιτικές. Μας πασάρουν αυτό που αυτοί θέλουν για να το εμποδώσουμε. Είναι όπως είναι η διαφήμιση, το μόνο που θυμάμαι που λέει, για να θυμόμαστε μόνο αυτά που μας πασάρουν οι ιδιοκτήτες των καναλιών. Όπως το λες, είναι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι, υπό το φόβο ότι μπορεί να βρεθούν αύριο στην ανεργία, εσείς μπορεί να έχετε το θάρρος και να πει: προτιμώ να παραγίνω. Να είπατε, θα πάτε να τυλίξετε σουβλάκια, θα πάτε να πουλήσετε παντόφλες. Το έχω ξανακάνει. Δεν είναι κακό. Το ξέρω ότι το έχετε ξανακάνει. Άλλοι που δεν ξέρουν άλλη δουλειά να κάνουν, κάθονται και κάνουν αυτά που του λένε καναλάρχες, για να μην βρεθούν στον δρόμο. Εγώ σταμάτη, η δημοκρατία που έχω στα ζωδικά μου και αυτή που πιστεύω, λέει ότι πρέπει να παρουσιάζει τα πράγματα έτσι όπως είναι και ο καθένας να λαμβάνει τις ευθύνες του. Άρα λοιπόν υπήρχαν δύο κορονίδες που με οδήγησαν σε παρέτηση. Η πρώτη ήταν ότι εγώ δεν μπορώ να αλλοιώνω ποσοστά της Χρυσής Αυγής που τη δείχνουν πρώτο κόμμα στην Αθήνα με 25 και πλέον ποσοστά και τον κύριο Δένδια, τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, με 6,5 και 7 μονάδες πίσω. Και δεν δέχομαι να συμμετέχω σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που αλλοιώνει συνειδητά αυτές τις δημοσκοπήσεις για να εξαργυρώσει γραμμάτια. Η τελευταία κουβέντα που κάναμε λοιπόν την Πέμπτη το πρωί με την ιδιοκτησία του σταθμού ήταν ότι θα πρέπει να μειώσω λίγο τον αντιπολιτευτικό μου λόγο, να μην παίρνω θέσεις. Να ταυτιστείτε με το μνημόνιο, να τα. Ναι, όχι ακριβώς, αλλά να μην παίρνω θέσεις σαν αυτές που παίρνω. Τους εξήγησε λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Κάτι τη δημοσιογραφία που πιστεύετε, χωρίς να υπολογίζετε. Κύριε Σπίνο, οι θέσεις που παίρνετε είναι οι θέσεις της πλειοψηφίας πλέον του ελληνικού λαού. Εσείς μιλάτε και στο αποκλειστικό δελτίο που εμφανιζόσασταν κάθε μέρα. Εσείς μιλάγατε τη γλώσσα που λένε οι τηλεθεατές όταν παρεμβαίνουν στις τηλεφωνικές γραμμές. Ναι, αλλά καλές συνάδελφοι, πρέπει να ξέρουμε όμως στο έξτρα κάνει κουμάντο ο Σαμαράς και ο Κουβέλης ή κάνουν κουμάντο οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τώρα έναν διευθυντή ειδήσεων υποχείριο του κ. Κουβέλη επειδή ήταν υποψήφιο βουλευτή του. Εάν κάποιος διατηρεί
ψήγματα αξιοπρέπειας, οφείλει να μην δέχεται τέτοιες λογικές. Δεν μπορώ να δεχτώ έναν ιδιοκτήτη δήθεν να μιλάει για ένα αποκαλυπτικό δελτίο, όταν το κάθε ρεπορτάζ την επόμενη μέρα μετατρέπεται σε καταιγίδα διαφημίσεων. Δεν μπορώ δηλαδή να λέω ότι η Χρυσή Αυγή είναι στο 7%, όταν βλέπω σήμερα ότι είναι δεύτερο κόμμα. Με δημοσκοπήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Πανάκη, πώς μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, κύριε Πανάκη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σα εξηγήσω αν με φιλοξενήσετε σε άλλη συνέντευξη. Που βάζει φοιτητές να κάνουν τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή τους μαθαίνουμε να βγουν και να κάνουν αλχημίες και να κάνουν πειραγμένες δημοσκοπήσεις. Όχι μόνο αυτό, κύριο Πανάκη, κάνει το εξής παράνομο. Με κόπο φοιτητών παρουσιάζει δημοσκοπήσεις σε τηλεοπτικό σταθμό, πειραγμένες, χωρίς να αμείβεται από τον τηλεοπτικό σταθμό, δηλαδή το προϊόν κόπου των φοιτητών για τη δική του προβολή. Το πουλάει σε εισαγωγικά χωρίς αντάλλαγμα σε τηλεοπτικό σταθμό που το μεταφράζει σε διαφημίσεις και παρέμβαση. Καλά, το αντιλαμβάνεσαι. Σε αυτό το θέμα, κύριε Σπίνο, έχω ρεπορτάζ για τον κύριο Πανάκη και για τους φοιτητές. Εγώ έχω ηχογραφημένο ηχητικό φοιτητή που μας λέει για την τελευταία δημοσκόπηση αυτή που λέτε εσείς, που ήταν η Χρυσή Αυγή. Και πράγματι, σας το λέω ότι η Χρυσή Αυγή ήταν πρώτη στο Δήμο της Αθήνας. Μα έφερε καρτέλες που ήταν πρώτοι και αλλοιώθηκαν στο γραφείο του Διευθυντή του Σταθμού. Έχω φοιτητή που συμμετείχε σε αυτή την έρευνα από το Πανεπιστήμιο του κ. Πανά. Τον έχω σε συνέντευξη με το όνομά του, όχι... Φίλε, συνάδελφε, σταμάτη, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο σταθμός ή τι θα κάνουν οι διευθυντές ή τι θα κάνουν οι δημοσιογράφοι. Σου λέω και πάλι ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω στο έξτρα. Υπό την έννοια του συγκεκριμένου πλαισίου καθυπαγόρευσης το ρεπορτάζ, ούτε μπορώ να ανέχομαι να βλέπω την έρευνα της προηγούμενης Πέμπτης να μετατρέπεται σε διαφημιστική καταιγίδα της επόμενης Πέμπτης. Δεν έχω μάθει να κοιτάω τον κόσμο στα μάτια και να ντρέπομαι. Εγώ κυκλοφορώ στην Ομόνοια, εκεί είναι το γραφείο μου. Άρη με λένε στον δρόμο. Δεν κυκλοφορώ με μπράβους, δεν κυκλοφορώ με πιστόλια, δεν κυκλοφορώ με γραμματείς. Δεν ξέρω αν το ίδιο μπορούν να κάνουν και τα στελέχη του έξτρα. Εγώ δεν προτρέπω κανέναν να πετάξει αυγά σε κανέναν, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα αντισταθεί. Δεν μπορεί να δέχεται ποτηγετημένη ενημέρωση και δήθεν ψευτοπατριωτισμό από ανθρώπους που κοιτάνε τέλος του μήνα το λογιστήριο πόσα λεφτά έγραψε ως έσοδα και όχι οι εκπομπές να έχουν δημοσιογραφική αξία.